μισή το μεσημέρι. Τουρίστες αντικρίζουν κλειστές πόρτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, καθώς το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 8.30 έως τις 3.30 το μεσημέρι, με εξαίρεση την Τρίτη, οπότε το ωράριο είναι 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κι όμως αυτό συμβαίνει στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Και όλα αυτά λόγω των καθυστερήσεων πρόσληψης προσωπικού, το οποίο φέτος θα είναι σημαντικά μειωμένο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πιάσει δουλειά στα μέσα Μαΐου. Περιμέναμε τόσα χρόνια να ανοίξει το καμάρι του Ηρακλείου. Και εκεί που περιμένουμε να λυθούν κάποια προβλήματα, να βελτιωθούν οι συνθήκες, έχουμε ένα νέο καθεστώς που οδηγεί τα πράγματα στην απαξίωση αυτού του μουσείου. Σε όλα τα σοβαρά μουσεία υπάρχει ωράριο μέχρι τη δύση του ήλιου και μάλιστα σε μουσεία τέτοιου βεληνικούς. Το μουσείο ανήκει σε όλους. Δεν θέλουμε να είναι ζορισμένες οι ώρες, γιατί όσο πιο ζορισμένες είναι, τόσο πιο πολλά γκρουπ θα πρέπει να πιέζονται ταυτόχρονα την ίδια ώρα και τόσο πιο δύσκολη θα είναι ξανά η μέσα με όχι θετικές εντυπώσεις. Πάνω από 7 εκατομμύρια τζίρο. Δηλαδή, με τόσους επισκέπτες και τόσο τζίρο, δεν είναι ικανοί να πάρουν 30 άτομα να δουλέψουν? Αυτό είναι υποβάθμιση. Γιατί κλείνει το μεσημέρι εδώ? Δεν λένε ότι η αρχαιολογική χώρη είναι ανοιχτή από τη Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου? Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν έπρεπε να γίνονται. Η αγανάκτηση χτυπά κόκκινο σε ξεναγούς, tour operator, καταστηματάρχες της πλατείας του μουσείου και άλλους επαγγελματίες, με το ποτήρι της οργής ωστόσο να ξεχυλίζει, όταν πληροφορήθηκαν ότι ακόμα και μετά την πρόσληψη των νέων φυλάκων, το ωράριο θα είναι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Βγήκε ο κύριος Χρυσπολάκης, ο πρόεδρος του μουσείου, και είπε τα εξής: ότι θα κάνουμε προσλήψεις, θα πάρουμε καινούργιο προσωπικό και αντί να επεκταθεί το ωράριο του μουσείου, θα μειωθεί. Θεωρώ απαράδεκτο κάποιοι να αντιλαμβάνονται το μουσείο ως την επιχείρησή τους και το μαγαζάκι τους. Αλλά θέλουμε και ο κόσμος του Ηρακλείου να αντιδράσει και ο εμπορικός σύλλογος. Να συντονιστούν και να κανονίσουν να είναι τα ωράρια και να είναι λειτουργικό το σύστημα στη βιομηχανία του τουρισμού πάνω. Χιλιάδες τουρίστες προσπαθούν να ξαναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο σε σύντομο χρόνο, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν εικόνες συνωστισμού τους μήνες αιχμής. Αναγκάζονται όλοι και κατεβαίνουν την ίδια ώρα όλα τα λεωφορεία και γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα και δεν μπορούμε ούτε να ξεφορτώσουμε ούτε να φορτώσουμε. Τους ενέκριναν μειωμένο προσωπικό, αντί για 58-38. Μα εμάς χθες μας είπαν ότι αυτό το ωράριο που ανακοίνωσαν θα είναι για τους επόμενους 7 με 8 μήνες. Να αλλάξει το ωράριο. Την ίδια ώρα αρκετές αίθουσες στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου είναι κλειστές, ενώ καταγράφονται παράπονα και σε σχέση με την καθαριότητα. Ο πρώτος όροφος έχει τα μινωικά, τα οποία είναι τοιχογραφίες, αλλά έχει πάρα πολλές αίθουσες που είναι μέσα και είναι τα ελληνικά και τα προϊδιωτικές συλλογές. Αυτές είναι κλειστές, δεν υπάρχει προσωπικό. Οπότε τα 2/3 του πρώτου ορόφου δεν είναι επισκέψιμα ακόμα. Θέλετε να σας πω ότι εχθές που είχα ένα σχολείο στο μουσείο και βγήκαμε έξω στις πεζούλες τις μαρμάρινες που είναι για την ξεκούραση του κόσμου, ήτανε μέσα στα σκουπίδια για πρώτη φορά στα χρονικά.